το 2019 επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής, κυρίας Ευαγγελίας Βλιακούλη, με θέμα τραγικές καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων του περιφερειακού καταστήματος ΕΦΚΑ Θεσσαλίας πρώην ΟΓΑ. Κυρία Λιακούλη, ορίστε. Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν να σχολιάσω ότι είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε καν να έρθει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε κατακτήσει στο 2019 πλέον τον αυτοματισμό, ώστε οι συντάξεις τόσο λόγω γύρατος όσο και λόγω θανάτου, οι συντάξεις χειρίας όπως λέμε, να παραδίδονται έτσι ακριβώς όπως πρέπει στον κόσμο και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που δεν θα περνάει το δίμηνο όπως γίνεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι φανερά πάρα πολλά και νομίζω ότι δεν αφορούν μόνο την εκλογική μου περιφέρεια, τον νομό της Λάρισας, αλλά αφορούν και όλη την Ελλάδα. Στο περιφερειακό κατάστημα ΕΦΚΑ Θεσσαλίας τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τα αιτήματα είναι πάρα πολλά και δυστυχώς δεν ικανοποιούνται. Και όχι μόνο δεν ικανοποιούνται, αλλά τα μεγέθη τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, τα μεγέθη του χρόνου, είναι δυστυχώς απογοητευτικά και αποτρεπτικά σε κάθε πολίτη να θεωρεί ότι κατοικεί σε ένα τόπο ευνομούμενο που του αποδίδει ανταποδοτικά αυτά που όλα τόσα χρόνια, πολλά χρόνια, όλα τα χρόνια της ζωής του που εργαζόταν, έχει καταβάλει ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, για τις συντάξεις γύρατος έχουμε πάνω από ένα έτος καθυστερήσεις, ενώ για τις συντάξεις χειρίας σπάτε την μπάγκα 2,5 έτη και μάλιστα έχουμε αυτή τη στιγμή αιτήματα τα οποία εξετάζονται από τον Αύγουστο του 2017. Το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Δεν χωρεί καμία κολυσιεργία. Πρέπει σίγουρα και σήμερα και περιμένουμε και τώρα και περιμένουν και πολλοί, κύριε Υπουργέ, να σας ακούσουν, να δούμε τι έχετε να μας πείτε και ποιο είναι το σχέδιό σας να αντιμετωπίσετε αυτό το μείζονος σημασία ζήτημα. Με την επενθύμηση ότι πρόκειται κατά μέσο όρο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελάχιστο εισόδημα. Και αυτό έχει μία σημασία. Θα το πω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Για το σεβασμό του χρόνου. Ορίστε, ένα λεπτό. Τι. Το βλέπω εγώ απέναντι. Ναι, αλλά εγώ δεν το έπρεπε. Μην ανησύχετε. Εντάξει, είμαστε λίγο πιο χαλαροί σήμερα. Μην έχετε άγχος. Να πούμε, αλλά να μην κάνουμε κατάχρηση. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μηταράκη, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126-2003, ποινική ευθύνη των υπουργών, όπως ισχύει την 16/12/19, ποινική δικογραφία κατά του τέος αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη και κατά του τέος Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή. Πάρτε το, ορίστε. Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας για το ΕΦΚΑ Θεσσαλίας. Μια ερώτηση που είχα απαντήσει και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, επαφορμή ερώτηση της κυρίας Ασημίνας Κόντρα, και πράγματι γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί. Στην πρωτολογία σας επιλέξατε, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό, να θέσετε το θέμα λίγο πιο γενικά για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και θα απαντήσω επί του προφορικού σας ερωτήματος. Πράγματι, ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης ήταν ενιαίος μόνο στα χαρτιά. Το βράδυ το Δεκέμβριο του 2016. Αλλάξαν όλες τις ταμπέλες στα παλιά χτίρια, μπήκε αυτό το νέο λογότυπο που έλεγε ΕΦΚΑ, αλλά μέχρι εκεί. Συνεχίζει να λειτουργούν 23 διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα σε αιτήματα συνταξιοδότησης, όπου ο συνταξιούχος είχε δουλέψει σε πέρα της μίας εργασίας, είχε περισσότερα από ένα ταμεία και πρέπει ακόμα χειρόγραφα να επικοινωνήσουν τα ταμεία μεταξύ τους. Αυτό δημιουργεί καταφανώς τεράστιες καθυστερήσεις. Υποτίθεται, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, ότι μέχρι 31 Τρίτου του 2017 έπρεπε να έχει εκδοθεί με μορφή προεδρικού διατάγματος ο ενιαίος κανονισμός παροχών, ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, οι οποίοι πέρα του θέματος
της ασφαλιστικής δικαιοσύνης θα επιτάχυναν τις διαδικασίες. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Με αποτέλεσμα, όπως παρουσίασε σε απάντηση γραπτής ερώτησης ο Υπουργός κ. Βρούτσης, κληρονομήσαμε 1.056.000 εκκρεμή συνταξιοδοτικά αιτήματα. Αιτήματα εκδόσεων συντάξεων, αιτήματα εκδόσεων προσωρινών συντάξεων, αιτήματα επανυπολογισμών. Αυτό είναι που βρήκαμε. Βρήκαμε λοιπόν ένα οργανισμό ο οποίος δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένος για την ενοποίηση. Στόχος του 2020 είναι ο ΕΦΚΑ να γίνει e-ΕΦΚΑ, ηλεκτρονικός. Ο στόχος μας το 2020 είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Οι συντάξεις πρέπει πλέον να εκδίδονται αυθημερών. Είναι η ίδια μετάβαση, κυρία συνάδελφε, που τα προηγούμενα χρόνια έκανε το Υπουργείο των Οικονομικών. Σας θυμίζω παλιά, συμπληρώναμε ένα χειρόγραφο η φορολογική δήλωση, περιμέναμε ουρά στα ταχυδρομεία, πηγαίνανε στο ΚΕΠΙΟ, όπου δαχτυλογραφούσαν τα στοιχεία των χειρόγραφων φορολογικών δηλώσεων, για να έρθει ταχυδρομικά μετά από μήνες το εκαθαριστικό. Προχωράμε μια αντίστοιχη διαδικασία της αυτοματοποίησης που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εργασίας. Το σύστημα Atlas ψηφιακή σύνταξη. Και έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους. Το καλοκαίρι του 2020 να εκδίδουμε το 1 τρίτο των συντάξεων αυθημερών. Ξεκινώντας από ευαίσθητες συντάξεις, όπως πολύ καλά αναφέρατε στην πρωτολογία σας, τις συντάξεις κυρίας. Και το καλοκαίρι του 2021 θα φτάσουμε στο 90% να εκδίδεται αυθημερών. Πάντα θα υπάρχει ένας αριθμός συντάξεων, κυρίως αυτών που έχουν εργασία και στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα απαιτείται μια αλληλογραφία. Αλλά αν το 90% βγαίνει αυτόματα, αντιλαμβάνεστε και το υπόλοιπο 10% θα βγαίνει και αυτό ταχύτατα. Αυτή είναι η στόχη μας για το 2020 και το 2021. Ευχαριστώ. Κυρία Λιακούλη. Κύριε Υπουργέ, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και για ένα σύστημα ψηφιακού μετασχηματισμού όλου του συστήματος. Φυσικά και είναι ενδιαφέρον και φυσικά το ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, αναμένοντας βεβαίως τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματός σας, που έχει ξεκινήσει παλιότερα βέβαια, δεν είναι κάτι που φέρνετε τώρα, καθυστέρησε και πάμε για την ολοκλήρωση. Όμως, κοιτάξτε, αυτό που μας δίνετε τελικά είναι ότι το καλοκαίρι του 2021 θα αναμένουμε για την ικανοποίηση του 90% των τιμάτων συντάξεων. Αυτό είναι μία απάντηση που μας δίνεται, σχεδιασμού, ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβλήματος κλπ. Και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Είναι μία πολιτική θέση, είναι μία εξαγγελία. Τη χαιρετίζουμε. Λοιπόν, καλώς να έρθει και ας είναι το καλοκαίρι του 2021. Μέχρι τότε όμως τι? Θα πρέπει να μας πείτε και ποιος είναι ο βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός σας. Τι θα κάνετε με όλα αυτά τα αιτήματα, το 1.056.000 που αναφέρατε, αιτήματα μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Και να σας πω γιατί το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ. Και δεν σας κάνω αντιπολίτευση, αλλά σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε από ποιο σημείο αφετηρίας σκέψης, πολιτικής αφετηρίας, έχουμε και ξεκινάμε. Εάν θεωρούμε ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας της σύνταξης είναι, διαφυλάσσεται με τον τρόπο αυτό, παραπέμποντας τους ανθρώπους το καλοκαίρι του 2021, τότε δεν θα συμφωνήσουμε. Τότε θα είμαστε πολύ μακριά στο σκεπτικό μας. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουμε ότι εδώ υπάρχει ζήτημα που χρειάζεται ειδικό χειρισμό, ειδικά στις συντάξεις χειρίας. Είναι ένας άνθρωπος που πενθεί, ένας άνθρωπος που έχει χάσει τον άνθρωπό του, ένας άνθρωπος που περιμένει, χρειάζεται συνέστημα και ενσυναίσθηση. Αυτή την ενσυναίσθηση λοιπόν σε πολιτικό προγραμματισμό, πώς εσείς την αντιλαμβάνεστε, τι θα κάνετε μέχρι τότε? Και βεβαίως θέλω να μου απαντήσετε και σε ό,τι αφορά τη Λάρισα και τη Θεσσαλία, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν, κουβέντα δεν άκουσα γι' αυτό, μας πείτε, γιατί εμείς έχουμε σπάσει και το μέσο όρο, τώρα έχουμε ξεπεράσει. Γι' αυτό και σας έφερα σήμερα την ερώτηση εδώ, λέγοντας ξανά ότι δεν θα έπρεπε, κύριε Υπουργέ, να υπάρχουν τέτοια ερωτήματα. Θα έπρεπε να είναι αυτοματοποιημένα και λυμένα, δυστυχώς, εκ των προτέρων. Περιμένω να ακούσω τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και πώς θα αντιμετωπίσετε μέχρι το καλοκαίρι του 2021 όλους αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν από εσάς.
και με την υπενθύμηση για άλλη μία φορά ότι είναι άνθρωποι με πολύ χαμηλά εισοδήματα, άνθρωποι δηλαδή που ζουν από αυτό. Δεν είναι το δωράκι τους, είναι η ίδια τους η ζωή. Σε αυτούς λοιπόν τι απαντάτε, πώς θα τη βγάλουν αύριο και μέχρι το καλοκαίρι του 2021, γιατί κάποιοι είναι και σε χρόνο που δεν ξέρουν αν θα υπάρχουν το καλοκαίρι του 2021. Συνεπώς η ενσυναίσθηση έχει σχέση και με αυτό. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, πολύ σωστά κάνατε και προτάξατε την ιδιαίτερη κοινωνική ιδιαιτερότητα και ευαισθησία που πρέπει να δείξει η πολιτεία στη συντάξη χειρίας. Και γι' αυτό ο στόχος μας για τη συντάξη χειρίας δεν είναι το 21, είναι το 20. Σε 7 μήνες από σήμερα να μπορούμε να εκδίδουμε τα αιτήματα συντάξεων χειρίας αυθημερών μέσω του συστήματος Atlas ψηφιακή σύνταξη. Πολύ σωστά όμως επισημάνατε, και σας ευχαριστώ και γι' αυτό, ότι καλός ο στόχος του 20 και του 21, τι κάνουμε μέχρι τότε. Μέχρι τότε έχουμε προχωρήσει σε ένα αριθμό ενεργειών. Καταρχήν να σας πω ότι ανακοινώσαμε στις 16 Δεκεμβρίου την τελική εφαρμογή των δράσεων για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της δυσχερής εξυπηρέτησης των αγροτών. Ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία είναι και εδώ και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Βορύδης. Στόχος μας είναι εντός του πρώτου τετραμήνου του 2020 να αναβαθμίσουμε την εξυπηρέτηση 487.000 αγροτών και 155.000 προστατευόμενων μελών από τα 7 περιφερειακά σημεία που λειτουργούν σήμερα να γίνουν 54 και να φτάσουμε σε δεύτερο χρόνο στα 119 σημεία εξυπηρέτησης. Αποσκοπούμε στον περιορισμό των ανέτειων μετακινήσεων εκατοντάδων χιλιόμετρων που κάνουν μέχρι σήμερα οι αγρότες, αποκεντρώνουμε τις υπηρεσίες του πρώην ΟΓΑ και χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική τεχνολογία όπου είναι εφικτό. Ξεκινήσαμε με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πιλωτική εφαρμογή θα γίνει στη Λαμία και από τον Ιανουάριο θα μπορούμε να σε ενημερώνουμε και για το πώς πάνε αυτές οι νέες πρωτοβουλίες. Προχωράμε σε 290 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον ΕΦΚΑ. Χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την έκδοση συντάξεων. Και γι' αυτό το στόχο έχουμε με απόφαση, με τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, περιορίσει τις μετακινήσεις στην κινητικότητα από τον ΕΦΚΑ και μεταφέρουμε περισσότερους εργαζόμενους από διάφορες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στις ομάδες που εκδίδουν συντάξεις. Πιο συγκεκριμένα για τη Θεσσαλία, με η διοίκηση του ΕΦΚΑ προχώρησε στην έκδοση αποφάσεων μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας σε λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ώστε να αποσυμφορηθεί η παρούσα κατάσταση. Και επίσης με αποφάσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ, αυτές οι μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες στους προϊσταμένους διεύθυνσης των περιφερειακών υποκαταστημάτων μισθωτών Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας και των τοπικών υποκαταστημάτων μισθωτών Λάρισας και Τρικάλων. Εκεί μεταφέραμε όλα τα αιτήματα έκδοσης απόφασης υπαγωγής στην ασφάλιση, μεταβολές στοιχείων Μητρώου, απόδοση εξόδων κηδείας, επιδομάτων κυοφορίας τοκετού, επιδομάτων λοχίας, αλλά και αποφάσεων διακοπής από την ασφάλιση. Δεν περιμένουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι η απόλυτη προτεραιότητα να γίνει ο ΕΦΚΑ ή ΕΦΚΑ, αλλά στο μεσοδιάστημα κινούμαστε αποφασιστικά για να επιταχύνουμε την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Αντιλαμβανόμαστε την πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία μας κληρονόμησε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ΕΦΚΑ. Ενοποίηση έγινε μόνο στα χαρτιά, μας αφήσανε 1 εκατομμύριο εκκρεμότητες. Ευχαριστώ. Γίνεται γνωστό.